κάποια διακομματική επιτροπή στην, και να κάνουμε μια συζήτηση λίγο πιο συγκεκριμένη και κλεισμένη των θυρών. Θυμίζω ότι τα κριτήρια της προτεραιοποίησης είναι κατά νόμον μη δημοσιοποιήσιμα. Οπότε δεν θα μπορούσα εδώ να κάνω κάποια ειδική συζήτηση για το υπό ποιες συνθήκες επιλέγουμε τις υποθέσεις. Θα έλεγα δε επίσης ότι δεν θέλω από αυτό το βήμα να στοχοποιήσω ο ίδιος επαγγελματικούς κλάδους, δεν το θεωρώ δίκαιο. Το να μιλήσουμε για τη μία ή για την άλλη κατηγορία ή για τη μία ή για την άλλη περιοχή. Παραβατικότητες εμφανίζονται σε όλους τους κλάδους, αλλού περισσότερες, αλλού λιγότερες και σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ο ρόλος μου είναι όντως άχαρος και όχι και ο προσωπικός και ο ρόλος του διοικητή της ανεξάρτητης αρχής και της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, διότι καλείται να εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ίσπραξης εσόδων όπως του τίθεται από την πολιτική ηγεσία και πρέπει να το κάνει με έναν τρόπο, αν θέλετε, τεχνοκρατικό, ψυχρό, να αφήσει το συναίσθημα στην άκρη από κάθε κατεύθυνση. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ειδικότερες συνθήκες επί τις οποίες βρίσκεται η χώρα μας σήμερα. Τα έσοδα τα θέλουμε, βλέπω, αλλά δεν θέλουμε τα μέτρα. Αυτό μου κάνει λίγο έτσι εντύπωση. Αν μπορούσαν να έρθουν μόνα τους τα έσοδα, θα ήμασταν πανευτυχείς όλοι. Θα πω κάποια πράγματα, όσο μεγαλύτερη σαφήνεια μπορώ να τα πω. Μέτρα για οφειλές κάτω από 500 ευρώ δεν παίρνουμε. Έτσι. Τώρα, μία εξαίρεση το τόσο, δεν παίρνουμε. Κάθε μήνα γίνεται προτεραιοποίηση των μέτρων που θα ληφθούν ανάλογα με την οφειλή και με διάφορα άλλα κριτήρια με σκοπό την εισπραξιμότητα και ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα στα μικρότερα ποσά. Νομίζω σας είπα και στην ομιλία μου ότι από τα 5,12 δις που εισπράξαμε από ληξιπρόθεσμες οφειλές, 2,49 κοντά στο 50% ήρθαν από οφειλές πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ. Και ότι οι οφειλές κάτω από 10.000 ευρώ συνεισέφεραν μόλις το 17% του 5,12 δισεκατομμυρίων. Έχω διάφορες σημειώσεις και θα αναγκαστώ να είμαι λίγο άτακτος στις απαντήσεις μου. Θα έβαζα και μία άλλη, αν θέλετε, μία άλλη παράμετρο σε μία ενδεχόμενη συζήτηση. Αν υπάρχουν κάποιοι δείκτες οι οποίοι θα ενδιέφεραν το σώμα συλλογικά, αυτό έχει να κάνει με την έκθεση και τον απολογισμό της, που θα θέλατε να εντοπίσουμε και να παρακολουθούμε, μας ενδιαφέρει αυτό το μέγεθος, το άλλο μέγεθος, το παράλληλο μέγεθος, ευχαρίστως να είναι μέρος της απολογιστικής έκθεσης και οι δείκτες αυτοί. Δεν έχω, με χαρά δηλαδή. Για τις επιστροφές, δώσαμε σχεδόν τα διπλάσια από τον στόχο μας. 6 δισεκατομμύρια επανέλαβα, με στόχο 3,2-3,3 περίπου, 5,182 από τον τακτικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα από την ειδική χρηματοδότηση. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Μόνο το Σεπτέμβριο του 2017 επιστρέψαμε ή συμψηφίσαμε συνολικά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυκλικότητα την οποία ανέφερε ο κύριος Θεοχάρης δεν έχει να κάνει με πολιτική σκοπιμότητα, έχει να κάνει με τους ενδιάμεσους στόχους που αναπόδραστα, όταν έχεις ένα στόχο το οποίο πρέπει να τον πετύχεις τον τάδε μήνα, θα δώσεις μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Οι άνθρωποι μας είναι λίγοι, κύριε Κουτσούκο, πολύ. Και κουρασμένοι, το είπατε νομίζω κι εσείς. Και πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση δυνάμεων. Αυτό που πέτυχε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δεν πιστεύω ότι το πέτυχε άλλος οργανισμός σε σχέση με τις επιστροφές πέρσι και φέτος. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό ριζικά. Θέλουμε
να φτάσουμε, εγώ θα πω μέχρι το τέλος του χρόνου, να φτάσουμε στο ενενικονθήμερο, δηλαδή μέχρι το τέλος Αυγούστου να μπορέσουμε να τελειώσουμε με το στόκ και από εκεί και πέρα να εξομαλύνουμε τη διαδικασία έτσι ώστε μέσα σε 90 μέρες ο πολίτης που δικαιούται την επιστροφή του να την παίρνει. Νομοθετήσαμε τις επιστροφές μέχρι 10.000 ευρώ χωρίς έλεγχο. Δεν ήταν διαρκής η ρύθμιση, να θυμίσω. Ήταν ποσά που είχαν γεννηθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Όχι, με συγχωρείτε. Αυτό ήταν, η διάταξη το έλεγε, διότι αν το ανοίγαμε, θα είχαμε τον κίνδυνο ο άλλος να σπάει την επιστροφή του κάτω από τα 10.000 για να μπορεί να την περνάει διαρκώς, χωρίς έλεγχο. Αυτό που νομοθετήθηκε ήταν, και αυτή ήταν εκεί η βούληση του νομοθέτη, δεν νομίζω ότι έχουμε διάσταση εκεί και με την πολιτική ηγεσία, ότι ό,τι έχει γεννηθεί μέχρι τώρα. Εάν παρόλα αυτά ταλαιπωρήθηκε πολίτης για μια επιστροφή 500 ευρώ, εγώ την ειδικότερη περίπτωση θα ήθελα να την γνωρίζω. Όχι, ξέρετε τι, δεν είναι ο πολίτης, είναι η νοοτροπία πίσω από τον ΚΙΣΕ που με προβληματίζει. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Γι' αυτό, και έτσι θα απαντήσω λίγο και σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά. Οι διαδικασίες είναι μια μεγάλη απάντηση στη διαφθορά. Το να υπάρχουν διαδικασίες συγκεκριμένες. Το κάναμε με τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Δεν ξέρω αν το σώμα το γνωρίζει. Με απόφαση που βγήκε, νομίζω, στις αρχές του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος, βάλαμε ουσιαστικά μια κλίμακα για αυτούς που έχουν να παίρνουν χρήματα από δημόσιο ή άλλους φορείς και χρωστούν, ανάλογα με το ποσό που οφείλουν, να κλιμακώνεται και η παρακράτηση. Ήταν πάρα πολύ ανοιχτό. Ήταν πάρα πολύ ανοιχτό αυτό και μπήκε σε μια διαδικασία. Και είπαμε στον προϊστάμενο ότι αν θέλει να ξεφύγει από αυτό, θα πρέπει να αιτιολογήσει το γιατί. Αν θέλει να πάει στην παραπάνω παρακράτηση, πρέπει να αιτιολογήσει γιατί. Παρόμοιες διαδικασίες φέρνουμε σιγά σιγά και σε πολλά άλλα πράγματα. Στις επόμενες λίγες ημέρες θα δοθούν και οδηγίες από την πλευρά μας για τις επισκέψεις φορολογουμένων ελεγχομένων σε φορείες. Θέλουμε να τηρείτε πάντα ένα πρακτικό, ένα πρωτόκολλο, να γνωρίζουμε γιατί πήγε, ποιον πήγε, τι είδε και να το ξέρει και ο προϊστάμενος. Θα ζητήσω συγγνώμη γιατί τα γράμματά μου ούτε εγώ τα αναγνωρίζω με την πίεση που τα έγραφα. Θα χρειαστεί, γιατρός. Λοιπόν, η προτεραιοποίηση. Ο στόχος μας είναι να γίνονται 2 τουλάχιστον το χρόνο. Η χρονιά αυτή, η φετινή, είναι μεταβατική για μας. Είναι η χρονιά όπου εφαρμόζεται η νομοθεσία και φεύγουν οι εισαγγελικές παραγγελίες πλην των 1.300. Άρα έπρεπε να κάνουμε μια προτεραιοποίηση έτσι ώστε στην πραγματικότητα να κρατήσουμε τις καλύτερες, τις πιο καλές από αυτές που είχαμε εισαγγελικές παραγγελίες. Παράλληλα, την ελεγκτική μας στόχευση να μπουν υποθέσεις στους ΔΟΕ 25.000 συν 3.500, 4 από το νόμο του 2015, γιατί ήταν 2 νόμοι με τους οποίους μας ήρθαν υποθέσεις. Ένας του 2015, ένας του 2016. Έτσι. Να μπουν όλα αυτά μαζί, να μπουν στη στόχευση δική μας. Θυμίζουμε ότι ο νόμος του 2016 προέβλεπε τριετή παράταση παραγραφής για τις υποθέσεις που θα έρθουν, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει πια με την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν υπάρχει αυτή η ειδική τριετής παράταση παραγραφής. Ο στόχος μας λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με την προτεραιοποίηση είναι να έχουμε 2 το χρόνο. Αυτή ήταν η πρώτη, είχε έναν ειδικό χαρακτήρα. Η επόμενη που θέλουμε να κάνουμε τώρα μέσα στον Ιούλιο να μπουν τα κριτήρια και από το Σεπτέμβριο να έρθει η συμπληρωματική και κάθε χρόνο να έχουμε 2. Η υπηρεσία μας, η Διεύθυνση Ελέγχων, έχει πιεστεί πάρα πολύ, θα την πιέσουμε κι άλλο έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια εξομάλυνση η οποία τι θα λέει Ιανουάριο-Φεβρουάριο το πρώτο πακέτο και το συμπλήρωμα Ιούνιο-Ιούλιο για να έχουμε μια ομαλή ροή. Ό,τι δεν έχει ξεκινήσει μέχρι τότε προτεραιοποιείται εκ νέου με ό,τι άλλο έχει τυχόν δημιουργηθεί, γιατί οι υποθέσεις δεν είναι στατικές, δημιουργούνται καινούργιες. Θυμίζω στο σώμα ότι ο νομοθετικός προσανατολισμός είναι οι νεότερες υποθέσεις. Αυτά λέει το άρθρο 26 το δικό μας. Αφήνει ένα χώρο κοντά στο 30%, 30% για υποθέσεις παλαιότερες. Με ειδική στόχευση θα κάνουμε τη χρήση όπως το έχουμε κάνει ήδη.
τούτων λεχθέντων να πούμε όλοι στον ελληνικό λαό την αλήθεια για το πώς φτάσαμε εδώ. Από το 2000 και μετά νομοθετούνται παρατάσεις παραγραφής κάθε χρόνο. Γιατί αυτό? Γιατί δεν έφταναν οι δυνάμεις για να γίνουν όλες οι υποθέσεις για τις οποίες εκδιδόταν εντολή ελέγχου σε μια χρονιά. Δεν έφταναν. Τι γινόταν λοιπόν? Ωραία, δεν φτάνουν. Τι θα μας παραγραφούν? Όχι. Παράταση, 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 παράταση. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Τη λέξη προτεραιοποίηση δεν τολμούσε κανείς να την πει, μέχρι που νομοθετήθηκε για πρώτη φορά το 2015 και την κάναμε εμείς το 2016. Και την κάνουμε και τώρα. Μαθαίνουμε από αυτήν. Μαθαίνουμε την προτεραιοποίηση. Βελτιώνουμε τα κριτήρια. Προσθέτουμε κριτήρια. Έρχονται και άλλες πηγές. Έρχεται η ανταλλαγή πληροφοριών. Θα μπουν κριτήρια και εκεί μέσα. Το λέω ενδεικτικά για να μην αποκαλύψω το σύνολο. Μαθαίνουμε και από το σύνολο των πληροφοριών που έχουμε. Αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι δεν υπήρχε το σθένος να πούμε ότι θα κάνουμε τις σημαντικότερες υποθέσεις. Μαζευόντουσαν λοιπόν όλες. Ήρθε αυτό που ήρθε από την απόφαση της Βουλής της Επικρατείας. Παρά την απόφαση, παρά τις δύο αποφάσεις που βγήκανε, τα αποτελέσματα στα δύο μεγάλα ελεγκτικά κέντρα, και θα το τονίσω, είναι καλύτερα από πέρσι, αν λάβει κανείς υπόψη του και το VDI. Και στο πλήθος των ελέγχων, από 252 ελέγχους στο ΚΕΦΟΜΕ πήγαμε σε 953. Και στη βεβαίωση, θα σας διαβάσω, εγώ όσο μιλάγατε έκανα την άθρηση. Το ΚΕΜΕΠ βεβαίωσε 788 εκατομμύρια και μαζί με το VDI, αλλά 157 με τα στοιχεία που έχουμε, τα οποία δυστυχώς στατιστικά δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε στο ΚΕΜΕΠ, γιατί η δήλωση είχε υποβληθεί στη ΦΑΕ, ας πούμε. Οπότε έπρεπε να τα τραβήξουμε αφημή-αφημή για να δούμε πόσα είναι. Το άθροισμα της βεβαίωσης έφτασε στα 945 εκατομμύρια. Η ίστραξη ήταν 119 και άλλα 149 από το VDI. Άθροισμα 368. Ποσοστό εισπραξιμότητας κοντά στο 39% για το ΚΕΜΕΠ. Στο ΚΕΦΟΜΕΠ 473 εκατομμύρια. Περισσότερα, νομίζω λίγο λιγότερα, ή ένα εκατομμύριο ή δύο λιγότερα σε σχέση με πέρσι, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Εισπραξη 97, μάλλον συγγνώμη, και άλλα 97 από το VDI 570. Στην ίσπραξη 57 και 83, 140. Δείκτης εισπραξιμότητας 24,6 μαζί με το VDI. Δεν ήταν διαχρονικά πολύ. Ποτέ δεν ήταν διαχρονικά πάρα πολύ η εισπραξιμότητα των φυσικών προσώπων. Όσο πιο ευκατάστατος είναι κάποιος, τόσο περισσότερα εργαλεία έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, την ξέρουμε όλοι. Μέσω offshore εταιριών, μέσω δεδαλωδών διαδικασιών να αποκρύπτει τα χρήματά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οφείλω στο κομμάτι αυτό, από τη μία να είμαι απαιτητικός προς στην υπηρεσία μου. Με ρωτήθηκα γιατί μειώνουμε τους ελέγχους. Βάλαμε συνειδητά πολύ μεγάλο στόχο βεβαίωση στο ΚΕΦΟΜΕΠ το 2017, διότι θέλαμε να υπάρξει πίεση στην εφαρμογή του νέου συστήματος του αυτοματοποιημένου, το οποίο βγήκε τέλη Απριλίου και άρχισε να εφαρμόζεται. Η απόφαση της Βουλής της Επικρατείας ήταν πολύ μεγάλη ανατροπή για μας. Εγώ δεν θα σχολιάσω θετικά ή αρνητικά μια απόφαση, δεν είναι η δουλειά μου. Θα πω ότι είχαμε αυτή την ανατροπή και παρά την απόφαση, ξαναλέω, πήγαμε καλά. Για μας πήγαμε, μάλλον θα έλεγα, καλύτερα και από πέρσι, άμα δείτε τα νούμερα συνδυασμένα. Οι υπηρεσίες δουλεύουν εντατικότατα. Αν πήγαινε κάποιος στο ΚΕΦΟΜΕΠ 29 Δεκεμβρίου, θα έβλεπε τι γινόταν εκείνη τη μέρα. 953 έλεγχοι είναι τεράστιος αριθμός. Δεν έχει ξαναγίνει αποελεγκτικό κέντρο. Έχουμε υπηρεσίες που ασχολείται κάθε μία στο είδος της. Θα απαντούσα έτσι σε κάποια ερώτηση που έγινε αν μειώναμε λίγους ελέγχους από εδώ και τους πηγαίναμε από εκεί. Δεν είναι η προσέγγιση αυτή. Έχουμε ελεγκτικές μονάδες, οι οποίες είναι για μεγάλες υποθέσεις. Τις ενισχύουμε. Και θα τις ενισχύσουμε και με υποδομές. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω, και πρέπει να το κάνω και δημόσια, την προσπάθεια που έγινε συνολικά από τους ελεγκτές σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Το θέμα της ευθύνης και της προστασίας των ελεγκτών από εμάς έχει τελειώσει.
με την έννοια το ότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα πλαίσιο νομοθετικών διατάξεων και για την ευθύνη τους και για την νομική της προστασία και για την κάλυψη των εξόδων τους όταν εκτίθενται νομικά, έτσι, είτε ως εναγόμενοι, είτε μηνιόμενοι, οτιδήποτε, υπάρχει ένα πλαίσιο δηλαδή, και για την, και για το να αποφεύγονται άσκοπα αυτόφορα. Είχαμε, εντοπίσαμε περιπτώσεις, πηγαίνουν οπαδοί, τώρα να μην αναφέρω συγκεκριμένο πρόσωπο, και να κάνουν μήνυση επιτόπου στον προϊστάμενο της ΔΟΕ γιατί δεν δέχεται το χι ποσό που είναι διαθέσιμο σε τράπεζα της αλλοδαπής και να μην πληρώσουν το χρέος. Προσπαθώ όσο πιο περιγραφικά να το πω. Ναι, μα έγινε. Εμείς θα προτείνουμε μια διάταξη να πάψει να γίνεται και για να υπάρχει προστασία των υπαλλήλων. Για τις λίστες. Στο πλαίσιο που σας προανέφερα, οι υπηρεσίες έκαναν πραγματικά, έχω την εντύπωση, κατέβαλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να πω, ας πούμε, ενδεικτικά για τη Lagarde δύο νούμερα. Στη Lagarde αυτοποιήθηκαν 1727 αφημοί. Από αυτά τα αφημοί, ο οικονομικός εισαγγελέας έδινε συγκεκριμένες εντολές παλαιότερα στο ΣΔΟΕ, αργότερα στις ελεγκτικές υπηρεσίες τις δικές μας. Όλα αυτά μέχρι το Μάρτιο του 2017, όπου το Μάρτιο του 2017 παραλάβαμε συλλήβδιν όλο το υπόλοιπο πακέτο της λίστας Lagarde, από την οποία, για την οποία δεν είχαν εκδοθεί επιμέρους εντολές ελέγχου, 1228 αφημοί, τα οποία δόθηκαν στην ΙΕΔΕ Αττικής, αν δεν κάνω λάθος, και στις ελεγκτικές μας υπηρεσίες. Ήρθε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δύο αποφάσεις, οι οποίες ουσιαστικά, να θυμίσω ότι η λίστα Lagarde είναι πληροφορίες, αφορά μάλλον περίοδο 11ο του 2005 έως 2ο του 2007, με τις δύο αποφάσεις που βγήκαν, η μία της Ολομέλειας και η άλλη για το τι είναι συμπληρωματικό στοιχείο, η αξιοποίηση της λίστας Lagarde ως συμπληρωματικό στοιχείο κατέστη αδύνατη πλην των περιπτώσεων εκείνων που από την ίδια τη λίστα προέκυπτε διαφορά, έστω εξ αποτιμήσεως, μεταξύ ετών. Δηλαδή το 5, ας πούμε, να εμφανίζει κάποιος ένα χαρτοφυλάκιο μία αποτίμηση χ και το 2006 να είναι χ συν κάτι αυτή η αποτίμηση. Και αυτό το κάτι να είναι τόσο σημαντικό ώστε η διαφορά να έχει ποινικό ενδιαφέρον, να μην είναι 5 ή 10.000 ευρώ και να είναι βάση από μόνη της αυτή η πληροφορία για να πεις ότι έχω συμπληρωματικό στοιχείο επαρκές για να ανοίξω τον έλεγχο στα 10 χρόνια. Αυτό λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν 75 και βγήκαν εντολές και για τις 75. Και γίνανε, ολοκληρώθηκαν οι 71, οι 3 είναι, 4 είναι ακόμα σε φάση ολοκλήρωσης. Λοιπόν, συνολικά, 629 από τις υποθέσεις της λίστας Lagarde έχει βγει εντολή ελέγχου και για 500 από αυτές έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος αφημί. Μιλάω, αυτά είναι 629 αφημί και 505 αφημί. Για τις υπόλοιπες 178, υπάρχουν άλλα 178 αφημί τα οποία ελέγχονται με άλλη αιτιολογία, με συναξιολόγηση άλλων πληροφοριών. Είναι Lagarde, αλλά υπάρχει και συναξιολόγηση άλλων πληροφοριών και κάποιες 30 είναι υποψήφιες για έλεγχο στο προσεχές διάστημα. 629 και 178, το άθεσμα είναι 807. Οι υπόλοιπες 920 επεστράφησαν στην οικονομική εισαγγελέα. Αυτή ήταν η πρόβλεψη. Όσες μπορέσαμε να κρατήσουμε, τις κρατήσαμε. Όσες με το σύστημα προτεραιοποίησης που κάναμε και που είχαν πληροφορίες, μπορέσαμε να κρατήσουμε. Και να σας πω εδώ, να πω στο σώμα εδώ πέρα, ότι από τα 998 αφημί που δεν υπήρχε καν πληροφορία, δηλαδή επίπεδου μάλλον 0 έως 50.000, για τα 776, η αξία των επενδυτικών χαρτοφυλακίων είναι μηδενική. Δηλαδή από τα 1.228 που παραλάβαμε, για τα 776 δεν υπήρχε καν πληροφορία.
Τίποτα. Από όσο γνωρίζω και έχω την αίσθηση, το να διατηρεί κανείς ένα λογαριασμό στο εξωτερικό δεν είναι ποινικό αδίκημα από μόνο του. Για τις υπόλοιπες λίστες, όπως την Borians, έχουμε δώσει κατά καιρούς νούμερα. Ό,τι μας έχει δοθεί είναι, αυτές είναι λίστες που βρίσκονται στα χέρια του εισαγγελέα. Ό,τι τυχόν μας έχει δοθεί σαν υποθέσεις, τις έχουμε προχωρήσει. Έχω, να πω στο σημείο αυτό, εξαιρετική συνεργασία με την εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Προσπαθούμε τώρα να την υποστηρίξουμε και στην δομή που θα συστηθεί για να υποστηρίζει την εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος στις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Θα δώσουμε και κόσμο, θα δούμε και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και με υποδομή. Πιστεύω πάρα πολύ στη συνεργασία και πιστεύω και πάρα πολύ στον αλληλοσεβασμό των ρόλων και την αλληλοσυμπλήρωση. Και μπορώ να πω ότι η συνεργασία που έχουμε είναι εξαιρετικά καλή. Η φοροδιαφυγή αλλάζει προφίλ. Αυτό νομίζω όλοι θα το καταλαβαίνετε περισσότερο ή λιγότερο. Τη δεκαετία του 2000 δεν υπήρχε καν φόβος ότι κάποιος θα χρησιμοποιήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό, θα ανοίξει κάποιος τον τραπεζικό λογαριασμό. Έτσι. Τώρα πλέον τα χρήματα δεν μπαίνουν στο τραπεζικό σύστημα. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι χρησιμοποιούνται άλλες μορφές και άλλες δίωδοι, και στο πλαίσιο αυτό και εμείς αγωνιούμε στο πώς θα εξυγχρονίσουμε την υπηρεσία μας. Πριν από περίπου 3 εβδομάδες, 13-14 Ιουνίου, ναι, φιλοξενήσαμε στην Θεσσαλονίκη την πρώτη συνάντηση των επικεφαλής φορολογικών διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε με δική μας πρωτοβουλία και ήταν μια πάρα πολύ παραγωγική συνάντηση. Δεν το λέω εγώ, μας δεχθήκαμε ευχαριστήρια επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας το είπαν όλοι οι ομολογοί μας εκεί, ακριβώς γιατί δόθηκε η ευκαιρία διαμόρφωσης μιας στρατηγικής ατζέντας. Τι προβλήματα έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η φοροδιαφυγή έχει διεθνείς πτυχές, διεθνή χαρακτηριστικά και χρειάζεται διεθνείς συνεργασίες. Και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα επενδύσει σε αυτές και έδειξε και βούληση και, και διάθεση και έχει και στελέχη που μπορούν να μπουν στην πρώτη γραμμή και μιας τέτοιας μάχης, είτε αυτή λέγεται μια κοινή στάση στο θέμα των πλατφορμών διαμοιρασμού, ένα θέμα το οποίο τον ελληνικό τουρισμό απασχολεί πάρα πολύ, τον ελληνικό τουρισμό, είτε λέγεται διακίνηση χρημάτων μέσω ηλεκτρονικών, ας πούμε, υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος. Έτσι, αυτά που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τομέα είναι πραγματικά εντυπωσιακά και πρέπει να αποκτήσουμε πολύ γρήγορα την τεχνογνωσία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά. Ανθρώπινο δυναμικό. Στο δικό μας, στη δική μας νομοθεσία, υπάρχει μια πρόβλεψη ότι μπορούμε να φτιάξουμε μισθολόγιο και βασιλωτός σύστημα αμοιβών και διαχείρισης με βάση τα περιγράμματα θέσης. Έχω περιορισμό. Περιγράμματα θέσης, ούτως ή άλλως, αν δεν κάνω λάθος, έχει και το υπόλοιπο δημόσιο, περιγράμματα θέσης εργασίας. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους η μέχρι σήμερα κατάσταση, όπου τα μόνα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης είναι η αρχαιότητα και ο βαθμός εκπαίδευσης. Αν είσαι πανεπιστημιακής, τεχνικής, δευτεροβάθμιας. Το τι ακριβώς κάνεις μέσα στην υπηρεσία δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή, αν έχεις διδακτορικό και είσαι, ας πούμε, έχεις βρει την ησυχία σου να κάτσεις σε μια υπηρεσία
έτσι, σχετικά ήρεμη από τη μια πλευρά ή από την άλλη, αν μπαίνει στην πρώτη γραμμή, στη φωτιά, με τους ελέγχους, με αυτό, δεν μας αφορά, δεν έχουμε τίποτα συναφές που να το αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, σε άλλες σοβαρές φορολογικές διοικήσεις. Θα χρησιμοποιήσω τον αγγλικό όρο position-based. Χρειάζεται position-based αντιμετώπιση. Και αυτός είναι και ευρύτερος προσανατολισμός, έχω την εντύπωση, του ελληνικού δημοσίου. Αλλά να θυμίσω ότι είχε νομοθετηθεί για την ΑΔΕ να το κάνει μέχρι το τέλος του 17. Να κάνει τα περιγράμματα θέσεις και πάνω εκεί, αυτές ήταν οι πολιτικές δεσμεύσεις, να φτιαχτεί ένα βαθμολόγιο και ένα μισθολόγιο, θα έλεγα εγώ, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αντίληψη, πρόταση και κατανόηση, η οποία θα λύνει με μόνιμο τρόπο το πρόβλημα που είχαμε συζητήσει πέρυσι, κύριε Κουτσούκο, και σας είχα πει ότι είναι ντροπή με 700 ευρώ να περιμένουμε υπαλλήλους να δουλέψουν. Το πιο εύκολο, το πιο εύκολο, ξέρετε, που δεν θα ήταν άκοπο για όλους, είναι να πάμε να εξομοιώσουμε, να δώσουμε την προσωπική διαφορά σε όλους τους νέους υπαλλήλους. Αυτό, αν έρθει και γίνει, εμένα αντίθετο δεν θα με βρει. Αλλά εμείς χρειαζόμαστε μια λύση μόνιμη και για αυτούς που έρχονται τώρα, που είναι πρώτων πυλών τώρα. Και για αυτούς πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν μπορούν και αυτοί να αμοιβώνται με 1000 ευρώ και να περιμένουμε ότι θα κάνουν δουλειά ποιότητας. Ούτε μπορώ ως διοικητής ΑΔΕ να περιμένω ότι θα εξοπλίσουμε την ΑΔΕ με στελέχη πληροφορικής ικανά, που είναι ουσιαστικά είναι η βάση όλου του προβλήματος. Όλο το πρόβλημα της ΑΔΕ είναι η έλλειψη στελεχών πληροφορικής. Θα το πω και από αυτό το βήμα. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ τον ομόλογό μου στην Ολλανδία. Η Ολλανδία, ξέρετε, είναι μια χώρα με μέγιστη διάμετρο 400 χιλιόμετρα και 16 εκατομμύρια κατοίκους. Ούτε τα νησιά που έχουμε εμείς έχει, δηλαδή την ισιωτικότητα και τα προβλήματα και τις προκλήσεις που η ισιωτικότητα γεννά για μας και πώς θα τα αποκριθούμε, ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχουν 30.000 υπαλλήλους. Είναι 16 εκατομμύρια και έχουν 30.000 υπαλλήλους. Εξών το 10% υπάλληλοι πληροφορικής και το 30% υπάλληλοι ελέγχου. Νομίζω είναι σαφές τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς πλέον προσανατολιζόμαστε σε αυτό, να μπορέσουμε να αυξήσουμε σταδιακά το προσωπικό πληροφορικής κοντά στο 5%, αν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Αυτό θα δώσει την ευχέρεια να δημιουργηθούν υπηρεσίες περισσότερες προς τους πολίτες ηλεκτρονικές, να διατηρήσουμε τη σωστή αναλογία με τη φυσική παρουσία που κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να καταργηθεί. Χρειάζεται να υπάρχει και ο υπάλληλος που θα εξυπηρετήσει, αλλά να μην υπάρχει λόγος να πηγαίνει ο πολίτης στη ΔΟΗ για πράγματα νομικά σημαντικά, να πηγαίνει να πληροφορείται και να στρέψουμε σταδιακά τις δυνάμεις μας στον έλεγχο. Όταν θα έρθει το ένα, θα έρθει και το άλλο. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ο σωστός βηματισμός. Είναι ευτυχές ότι ήδη 100 στελέχη πληροφορικής βγήκε μία πίσω το 2017, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα θα έχουμε άλλη μία, άλλα 100 στελέχη πληροφορικής, άρα θα πάμε 200 συν αυτούς που έχουμε, θα είναι μία πρώτη μαγιά ήδη για να φτιάξουμε μία ομάδα η οποία θα αρχίσει να απελευθερώνει δυνάμεις και για τους υπόλοιπους. Άκουσα το θέμα περί γενικών διευθυντών κλπ. Υπήρχαν και υπάρχουν ΔΟΗ που λειτουργούσαν με 2 χρόνια τουλάχιστον αναπλήρωση. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε πρώτα τον θέμα των ΔΟΗ. Οι γενικοί διευθυντές, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, ακόμα και αν έχει λήξει θητεία τους, μέχρι να αναπληρωθούν, νομίμως εκτελούν τα καθήκοντά τους. Αυτή είναι η κατανόηση νομική που έχω. Δεν ξέρω αν είναι εσφαλμένοι ή όχι, αυτή έχω. Από πλευράς επιχειρησιακής πάντως, το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν ότι όλες οι μεγάλες ΔΟΗ της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης Ελλάδας ήταν πλέον με 5 χρόνια ήδη εκεί οι προϊστάμενοι. Δηλαδή, από τις τελευταίες τοποθετήσεις είχαν γίνει το 2013 και τώρα μιλάγαμε το 2018. Έπρεπε λοιπόν αυτά να προχωρήσουν. Εξάλλου, για μία από αυτές τις γενικές διευθύνσεις, επειδή επίκειται ούτως ή άλλως μία οργανωτική αλλαγή, αυτά που σας είπα για την ενίσχυση με στελέχη πληροφορικής,
θεωρούμε ότι πρέπει να οδηγήσουν και σε μια οργανωτική διχοτόμηση της γενικής διεύθυνσης που έχουμε, να υπάρχει μια καθαρή διεύθυνση, γενική διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού και μια καθαρή γενική διεύθυνση πληροφορικής. Είτε αυτή λέγεται σχεδιασμός, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαχείρισης πληροφοριών και υποστήριξης συνολικά της υπηρεσίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως δυστυχώς με το πλήθος των ανθρώπων που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Περιμέναμε λοιπόν να έρθουν υπάλληλοι για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή με σοβαρότητα. Τέλος πάντων, μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Λοιπόν, για τα βιτιοφόρα, για τα GPS που άκουσα κάτι, εμείς το κομμάτι το κανονιστικό φιλοδοξούμε να το έχουμε έτοιμο μέχρι 31 δεκάτου. Δεκάτου, ωραία. Δεκάτου, οκ. Λοιπόν, να πω ακόμα κάτι για το ανθρώπινο δυναμικό. Νομίζω έχουμε πρωτοτυπήσει. Τουλάχιστον εγώ άλλο παράδειγμα δεν έχω πρόσφατο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει συμβεί. Πέρσι βραβεύσαμε για πρώτη φορά τις υπηρεσίες μας. Κάναμε χρήση της διάταξης που έχουμε στο νόμο μας και βραβεύσαμε τις υπηρεσίες μας με ένα συμβολικό ποσό. Δεν ήταν μεγάλο το ποσό, αλλά με κριτήρια όμως. Όχι οριζόντια όλοι υπάλληλοι, όσοι όλη την ΑΔΕ, με ένα σετ κριτηρίων τέτοιων που κάθε ένα από αυτά έχει τη σημασία τους για τη λειτουργία της ΑΔΕ και βεβαίως το άθροισμά τους όποιος το πετύχαινε ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά κινηθήκαμε νομίζω από τα 90 έως και τα 350 ευρώ ανάλογα με το. Δηλαδή αν είχες πιάσει ένα από τα κριτήρια ήσουν στα 90, αν τα είχες πιάσει όλα έφτανες μέχρι και 350 ευρώ κατά μέσο όρο μεικτά. Ανά υπάλληλο. Στοιχεία ομαδικότητας θέλουμε να εισαγάγουμε και να διατηρήσουμε. Και όντως, στο σύγχρονο management του ανθρώπινου δυναμικού, οι ομαδικοί στόχοι έχουν την αξία τους και τους θέλουμε και εμείς. Απ' την άλλη πλευρά, οι ομαδικοί στόχοι έρχονται ως συμπλήρωμα σε ένα σύστημα όπου ο καθένας έχει ένα ρόλο και αμείβεται και με βάση τα καθήκοντά του και την ευθύνη του. Εμείς αυτό εδώ δεν το έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, η ανεξάρτητη αρχή θα κάνει τις προτάσεις, αυτά θέλουν και νομοθέτηση κατά τη γνώμη μου, ορισμένα από αυτά. Θα συζητήσουμε και με τον Υπουργό Οικονομικών και με την Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και θα δούμε τι μπορεί τελικώς να γίνει δεκτό. Αν μπορώ να πω κάτι για τον τρόπο που έχουμε δουλέψει, δεν έχουμε ζητήσει από κάποια ξένη εταιρεία να μας φέρει μια έτοιμη λύση. Τη δουλειά την κάνουν αυτοί οι ίδιες μας υπηρεσίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχουν συλλέξει από τις επισκέψεις εργασίες που κάνουν τα τελευταία χρόνια και γίνεται με γνώμονα το συμφέρον της υπηρεσίας. Θα είχα πολλά να πω, κύριε Πρόεδρε, να επιφυλαχθώ για τα επιμέρους αιτήματα στοιχείων και να συζητήσουμε και μια προθεσμία. Δεν θα είχα αντίρρηση, γιατί πολλά που τέτοιαν τώρα, ας πούμε, για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό κτλ. Δεν είμαι πρόχειρος να δώσω τώρα απαντήσεις, αλλά να μόλις πάρουμε τα πρακτικά να καταγραφούν οι ερωτήσεις και να έχουν απαντήσεις στο. Ωραία. Λοιπόν. Το περιουσιολόγιο, να πω μια κουβέντα, ότι είναι αυτή τη στιγμή η συζήτηση γίνεται σε επίπεδο με την πολιτική ηγεσία τι ακριβώς μορφή περιουσιολογίου θέλουμε και τι βαθμό εμπλοκής του πολίτη ή συλλογής από εμάς ή κοθεν. Αλλά να μην πω παραπάνω, διότι εφόσον υπάρχει αυτή τη στιγμή από την πολιτική ηγεσία πρωτοβουλία, θα έλεγα να μην αποκαλύψω εγώ. Ωραία. Κύριε Πιτσιρή, επομένως περιμένουμε, θα δείτε τα πρακτικά, περιμένει η Επιτροπή μας να μας δώσετε κάποιες απαντήσεις εγγραπτώς. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι πέραν αυτού που είπαμε για την επίσκεψη μιας Επιτροπής Διακομματικής, παρακαλώ να δώσετε, μάλλον θα επιλέξω εκτός αν υπάρχει πρόβλημα τους ηγητές, τους σημερινούς, έτσι, για να έρθουν στο γραφείο σας. Και τελευταίο θέμα,
το οποίο το έβαλε και ο κύριος Κουτσούκος από το παρελθόν, το είχα βάλει και εγώ τότε και το έβαλα και σήμερα, το θέμα της συνάντησή μας εκ νέου τον Νοέμβριο που μας έρχεται, για να δούμε πώς πάει η πορεία, να κάνουμε μια καλύτερη κουβέντα, πιο αποδοτική, σε μερικούς έτσι χρόνους που θα μας είναι, ας πούμε, και σε εσάς καλή απόσταση, για να μπορέσουμε, ας πούμε, να έχουμε στοιχεία για μεγαλύτερη και σοβαρότερη και σε βάθος, μάλλον όχι σοβαρότερη, σε βάθος κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον κύριο Πιτσιλή, ευχαριστώ τους συνεργάτες του. Μια τελευταία κουβέντα, μου επιτρέπετε, ναι. Να πω. Βεβαίως, ευχαρίστως. Το σώμα υπήρξε πολύ φιλόξενο παρά τις πολλές ερωτήσεις. Νομίζω ότι έγινε μια, για την πλευρά μας δόθηκε ευκαιρία να πούμε αρκετά. Να πω κάτι για τις κατασχέσεις. Ενδεχομένως θα έχετε παρατηρήσει το τελευταίο δίμηνο υπάρχει μια μείωση. Αυτή δεν είναι τυχαία. Έχουμε δώσει οδηγία στις υπηρεσίες μας και ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει πέρσι εδώ. Πριν γίνεται κατάσχεση, να γίνεται μια έρευνα στο προφίλ του φορολογουμένου και να μην γίνονται ατυχώς κατασχέσεις, πρώτα για να μην επιβαρύνουμε το σύστημα, για καθαρά δηλαδή χρόνους από, ας πούμε, λόγους απώλειας χρόνου, αλλά και το σημαντικότερο, σε εκείνες περιπτώσεις που είχαν παρατηρηθεί, να μην έχουμε φαινόμενα, να τα παίρνουμε 2 και 3 φορές. Γιατί μπορεί να υπήρχαν υπόλοιπα σε παραπάνω από ένα λογαριασμό και να τα παίρναμε 2 και 3 φορές. Υπάρχει ήδη τους τελευταίους 2 μήνες μία αλλαγή. Περισσότερος φόρτος αυτό για τις υπηρεσίες μας, αλλά θεωρούμε ότι είναι δικαιότερο και πιο αποτελεσματικό σε κάθε περίπτωση από αυτό που γινόταν πριν. Δεν θέλουμε να παίρνουμε τους πολίτες 2 και 3 φορές τα ποσά που οφείλουν. Και θα έχουμε την ευκαιρία και τον Νοέμβρη να το συζητήσουμε, να δούμε, να κάνουμε μια ευρύτερη αποτίμηση της πρακτικής αυτής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάλι τον κύριο Πιτσιλή και τους συνεργάτες του. Λύεται συνεδρίαση. Ευχαριστούμε.